Βρισκόμαστε εδώ πρώτη φορά από την αρχή της χρονιάς. Είμαστε στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Παιδείας, τότε μας ξυλοφόρτωνε η αστυνομία. Γιατί πήγαν να σας μετατρέψουν σε περιοδεύον θίασο, από δήμο σε δήμο, προσπαθώντας να σας τριμώξουν σε τμήματα κλουβιά για να εξοικονομήσουν χρήματα. Ήμασταν μαζί όταν πέφτουν τα τουβάρια στα κατάλληλα και επικίνδυνα σχολεία. Όταν έχουμε χιλιάδες κενά και χάνετε χιλιάδες ώρες κάθε μέρα. Μα πάνω απ' όλα είμαστε μαζί όταν το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση συνολικά προσπαθεί με τον πιο αυταρχικό τρόπο να τρομοκρατήσει τους μαθητές. Είναι πραγματικά απίστευτο να πανηγυρίζει το Υπουργείο Παιδείας για 8.000 αποβολές. Αλήθεια πανηγυρίζουν γιατί αποκόπτουν τους μαθητές από τη μαθησιακή διαδικασία. Η απάντησή τους είναι πειθαρχικά στους εκπαιδευτικούς. Αλλεπάλληλες απεργίες οι οποίες βγαίνουν παράνομες. Θέλουν να μετατρέψουν τους καθηγητές σας σε τηλερουφιάνους και να σας τιμωρούν κάθε φορά που προσπαθείτε να κάνετε κατάληψη με την απουσία. Μα το πραγματικά απίστευτο είναι ότι εγκαλείτε συναδέλφοι σας τον Ταύρο γιατί λέει έκανε το έγκλημα να βάλει τους μαθητές να ζωγραφίσουν μια παλαιστινιακή σημαία. Ο ανεκδίγητος διευθυντής εκπαίδευσης στην απάντησή του είπε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να κάνει διπλωματία. Αλήθεια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να το βουλώσει απέναντι σε 16.000 νεκρούς μαθητές, σε 11.000 τραυματίες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να απαντά στα 25-30 ζευγάρια μάτια που αντιμετωπίζει κάθε μέρα μες στην τάξη, στα μεγάλα γιατί της νεολαίας. Και τα μεγάλα γιατί απαντιώνται στην τάξη, απαντιώνται στις κινητοποιήσεις, στους δρόμους, στις καταλήψεις. Δεν είναι δυνατή. Ο αυταρχισμός και η τρομοκρατία είναι δείκτης αδυναμίας. Όπως ο καθηγητής ο οποίος θα βγάλει όλους τους μαθητές έξω από την τάξη έχει χάσει την μπάλα και δεν μπορεί να σταθεί, έτσι και μια κυβέρνηση η οποία απειλεί, τιμωρεί με πειθαρχικά, με αποβολές, έχει χάσει την μπάλα. Θα τους πιέσουμε ακόμα περισσότερο, θα τους κάνουμε να χάσουν την μπάλα ακόμα περισσότερο. Είμαστε δυνατοί, είμαστε χιλιάδες, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας.